βγαίνει ένα δύσκολο καλάθι και μειώνει σε 78-71. 7 πόντι διαφορά και ακόμα 10 λεπτά. Τζόρτζεβιτς. Πάσπαλε για τον Ντίβατ. Κερδίζει ο Βούλτσεφ. Φάουλ από τον Πάσπαλε. Άμα Τζόρτζεβιτς. Ντίβατ πετάει την μπάλα εκτός ρεν. Έτσι λοιπόν ο Άρης έχει δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Γκάλης. Ατομική προσπάθεια, το σουτ. Πόλο εκπληκτικό από τον Λιπυρίδη. 78-73. Ο Άρης νοικιάζει 5 πόντους. 9,5 λεπτά πριν το τέλος. Αν έχει αντοχή από φάουλ και παιχνεί το παιχνίδι στο τέλος, τότε ο Άρης είναι φαβορή. Γιατί έχει την εμπειρία. Τζόρτζεβιτς. Ντίβατ. Νάκιτ, στους για 3 πόντους. Ναι. Μιλάει η κρισιμότητα των στιγμών. Τρέμουν τα γιουγκοσλάβικα χέρια. Γκάλης, παίρνει την εσωτερική. Γίνεται μάχη για το rebound. Τελικά ο Πάσπαλε βήματα. Βήματα, σωστό. Βήματα ο Πάσπαλε. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Γιουγκοσλάβος coach, ο Ντούσαν Βουγιώσεβιτς, ζητάει αλλαγή. Δεν έχει δικαίωμα γιατί δεν είναι κάτοχος της μπάλας. Σουμπότης για τον Γιαννάκη. Γκάλης. Γιαννάκης. Ελευθερώνεται. Rebound από τον Ντίβατ. Τζόρτζεβιτς. Του γυρίσει 3 Γιουγκοσλάβοι. Πετσάρσκι θα ξανακαρφώσει την μπάλα. 80-73. 8,5 λεπτά ακόμα. Γκάλης. Ατομική προσπάθεια και παίρνει φάουλ από τον Ντίβατ. Αν είναι ο Ντίβατ, ναι, είναι το τέταρτο φάουλ του Βλάντε Ντίβατ. Να το πρώτο σοβαρό πρόβλημα για την Παρτιζάν. Ο Ντίβατ θα φύγει από το παιχνίδι και θα μπει στη θέση του Γκρίποβιτ. Ο Γκρίποβιτς πήρε τη θέση του Ντίβατ. Ο Γιαννάκης για τον Βίλτζορ, ξανά Γιαννάκης. Γκάλης. Πασάρι για τον Σούμποδιτς και έχουμε νέο φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη. Οι διαιτητές λένε ότι το φάουλ δεν έγινε σε πάνω σε προσπάθεια για σουτ. Μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα. Γιαννάκης Σούμποντιτς. Υποπίεση το σουτ. 80-75 από τον Σούμποντιτς. Ακόμα 8 λεπτά. Τζόρτζεβιτς. Πάντα Τζόρτζεβιτς. Για τον Πάσπαλε. Γκρίποβιτς. Άστοχο σουτ. Και τζάμπολ ανάμεσα σε Βίλτζορ και Πετσάρσκι. Καθώς οι δύο παίκτες έπιασαν συγχρόνως την μπάλα. Βγαίνει ο Πετσάρσκι και μπαίνει στον αγώνα ο Ντίβατς. Όχι, δεν έδωσαν τζάμπολ, δεν έδωσαν την μπάλα στην Παρτιζάν. Ντίβατ για τον Τζόρτζεβιτς. Ντίβατ. Το να κερδίζει όμως την μπάλα. Rebound ο Σούμποντιτς. Γιαννάκης για τον Γκάλη. Έχουν επιστρέψει 3 Γιουγκοσλάβοι. Ο Γκάλης ελίσσεται. Επιχειρία ατομική προσπάθεια. Και καλάθι. 80-77. Στους 3 πόντους. 7 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Τζόρτζεβιτς. Πάντα Τζόρτζεβιτς. Και τον Γκρίποβιτς. Ντίβατ. Γκρίποβιτς, Ντίβατ. Η μπάλα φτάνει στον Γκάλη. Φάουλ ο Τζόρτζεβιτς, φάουλ, ναι. Καταλογίζουν οι διαιτητές.
Και ο Γκάλης αποκτά δικαίωμα για μία συν μία βολή, καθώς η Παρτιζάν συμπλήρωσε 8 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Έλληνες φιλάθλοι ξαναβρίσκουν το χαμένο του ενθουσιασμό. Το χαμένο του ενθουσιασμό. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά, είναι το σύνθημα. Καθώς βλέπουν ότι σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά η ομάδα μας, ο Άρης, ξαναβρίσκει τον εαυτό του, ξαναβρίσκει την αυτοκυριαρχία του. 80-78 και ακόμα μια βολή για τον Νίκο Γκάλη. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την Παρτιζάν. Προς τη στιγμή έδειξε να καθαρίζει το παιχνίδι. 80-79. Τζόρτεβιτς. Απαντάει ο Κρύποβιτς και κάνει το σκορ 82-79. Γιαννάκης. Γκάλης, Γιαννάκης, Βίλτζερ, πολύ ωραία πάσα και το καλάθι 82-81, πάντα σε απόσταση αναπνοής. Ο Τζόρτζεβιτς με την μπάλα. Τρίποβιτς. Ο Πάσπαλε θα νικήσει δύο αντιπάλους για να φτάσουμε στο καλάθι. 84-81, πάλι στους τρεις πόντους. Και ακόμα 6 λεπτά. Γιαννάκης. Γκάλης. Και παίρνει φάουλ από τον Νάκης ο Νίκος Γκάλης, που σε αυτές τις προσπάθειες είναι μοναδικός. Δίνουν το σινιάλο ότι το time out τελείωσε. Ο Πάσπαλε εκτελέσει τις βολές. Και μετά επαναλαμβάνω, η μπάλα είναι για τους Ιγκοσλάβους. Στη θέση του Λυπηρίδη που βγήκε με 5 φάουλ μπήκε ο Μιχάλης Ρωμανίδης, που έχει ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του κεριού, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα. '94-89 από τον Πάσπαλε. Και 95-89. Οι Ιουγκοσλάβοι αποσύρουν τον Πάσπαλε και βάζουν τον Ομπράντοβιτς, φοβούμενοι πίεση από την πλευρά του Άρη. Γκρίποβιτς για τον Ομπράντοβιτς. Τζόρτζεβιτς, Γκρίποβιτς, σε μεγάλη μέρα θα πετύχει νέο καλάθι 97-89. Γιαννάκης προσπαθεί να πατήσει με τρίποντο 97-92. Ακόμα 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. Ο Μπράντοβιτς, Τζόρτζεβιτς, περνάει στον Γκρίποβιτς για 3 πόντους. Να και μια στοχεία. Θα δούμε αν θα υποφεληθούν οι παίκτες του Άρη. Γκάλης, Γιαννάκης, σουτ για 3 πόντους. Rebound, όχι, μπερδεύτηκαν ο Σούμποτιτς με τον Βίλτζερ μεταξύ τους και έχασαν ένα σίγουρο rebound. 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μπράντοβιτς, Σάβοβιτς, ο Μπράντοβιτς, καλά Σάβοβιτς. Το Δίβα θα καρφώσει την μπάλα 99-92. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Γκάλης. Τη κυρία σου 3 πόντων. Rebound το Δίβα. Το παιχνίδι οριστικά πια κρίθηκε. Το παίρνει 45 δευτερόλεπτα. Ο Μπράντοβιτς για την Παρτιζάν. Δίβα.
Τζόρτζεβιτς. Σίβατς. Τζόρτζεβιτς. Γρίμποβιτς. Ο Μπράντοβιτς. Γρίμποβιτς. Πολύ δύσκολο και εντυπωσιακό χαλάστηκα το σκορ. 101-92. Ακόμα 22 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης. Για τον Σούμποντιτς. 101-94. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Η Παρτιζάν με τον Ομπράντοβιτς. Γρίμποβιτς. Τζόρτζεβιτς. Σίβατς. Το σούτ από μακριά τον νεαρό στο Γιορφόρ και το παιχνίδι τελειώνει με σκορ 101-94 για την Παρτιζάν. Ένα μεγάλο παιχνίδι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Μια πολύ σκληρή αναμέτρηση. Βλέπετε ξανά το σκορ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση τελείωσε. Καλή σας νύχτα.